Οι συνεχείς μειώσεις των μισθών και των συντάξεων φαίνεται πως επηρεάζει και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό και το καλάθι της νοικοκυράς καθώς και το καθημερινό τραπέζι των Ελλήνων πολιτών, καθώς οι τιμές όλο ένα και αυξάνονται στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, φέρνοντας αρκετές δυσκολίες στους καταναλωτές. Σίγουρα δεν μπορεί κάθε χρόνο να αυξάνονται τα πράγματα. Αγοράζετε προϊόντα πρώτης ανάγκης, γενικά πώς σας φαίνεται, ας πούμε? Ξυπακούεται, μόνο πρώτης ανάγκης. Δεν είναι ένα ψωμί πολυτέλεια. Σήμερα μας έχουν κάνει την πολυτέλεια ανάγκη και την ανάγκη πολυτέλεια. Έχουν αυξηθεί παλικάρια, έχουν, τι να ξέρω άλλο, έχουν όλο συνέχεια βάζουν, όλο ανεβαίνουν. Πού θα φτάσει? Και θα γίνει. Πιο συγκεκριμένα, ένας καταναλωτής θα βρει ακριβότερη την σκόνη πλυσίματος κατά 20 λεπτά από το 2016. Η συσκευασία ενός απλού ξυδιού φαίνεται να έχει εκτοξευτεί, αλλά και ένα κοτόπουλο συσκευασμένο μπορεί να παρατηρήσει αύξηση των τιμών του μέχρι και στα 60 με 70 λεπτά. Ακόμα πιο ελαφρύ γίνεται το καλάθι της νοικοκυράς για όλους τους Έλληνες πολίτες, καθώς τα κατατόπου σούπερ μάρκετ αυξάνουν όλο ένα και περισσότερο τα είδη πρώτης ανάγκης. Όλα καλά είναι, καλή. Όλα καλά, φτηνά. Παρατηρούνται? Δεν νομίζω, παιδιά, όχι. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι τα ίδια, ας πούμε. Και μικρότερη κατανάλωση, φαντάζομαι. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι καταναλωτές κυνηγούν τις εκπτώσεις σε όλα τα σούπερ μάρκετ, ενώ αρκετοί εξ αυτών καταφεύγουν μάλιστα και σε σούπερ μάρκετ τα οποία περιέχουν εισαγόμενα προϊόντα, διότι, όπως αναφέρουν, είναι πιο οικονομικά για την τσέπη τους, καθώς μπορούν να βρουν προϊόντα ζυμαρικών από 45 λεπτά, συσκευασία ξυδιού από 87 λεπτά, αλλά και φρέσκα κρεμμύδια από 59 λεπτά τη στιγμή που πέρσι το 2016 τα κρεμμύδια φρέσκα από ένα κοινό σούπερ μάρκετ σε ακόμα πιο οικονομική τιμή, το 1 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ το 2017 ξεπερνάει το 1 ευρώ και 20 λεπτά. Βεβαίως, δυστυχώς, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Και κατάλαβα με αυτή την κρίση τώρα, ας πούμε, τι συμβαίνει. Μειώνονται οι μισθοί, ας πούμε, μειώνονται οι συντάξεις, τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ άλλο. Όλα αυξάνονται, έχει μείνει και τίποτα που να μην αυξηθεί μέχρι σήμερα. Εσείς γενικότερα για το τραπέζι, ας πούμε, παίρνετε τα είδη πρώτης ανάγκης πλέον? Φυσικά. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι παραπάνω εφόσον δεν υπάρχουν τα χρήματα που λέμε. Κόψε ο ένας, κόψε ο άλλος, σιγά σιγά μας αφήνουν ίσα ίσα για να μπορούμε να ζήσουμε.